techblog.gr, κρατάω στα χέρια μου το ZTE ή ZTE Blade, το ένα από τα πιο οικονομικά smartphones με λειτουργικό σύστημα Android, συγκεκριμένα φοράει την έκδοση 2.1. 159 ευρώ έχει σήμερα, τέλος Νοεμβρίου 2010, αποκλειστικά στη Wind, η Wind το έφερε. Και με αυτό εδώ πέρα, με αυτή την είσοδο αυτού του smartphone και φυσικά έχοντας νωρίτερα τις προηγούμενες εβδομάδες και το Vodafone 845, το Joy με Android, ξεκινάει μια εποχή εδώ στη χώρα μας στην οποία θα κυκλοφορήσουν πάρα πολλά οικονομικά smartphones και tablets, όπως θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες να έρχονται στα καταστήματα. Αυτό είναι λοιπόν το Blade, το βλέπετε, compact μέγεθος. Εμένα μου αρέσει και η σχεδιάσή του γιατί είναι minimal, δεν θέλει να κάνει εντυπωσιασμούς και αυτό μου αρέσει. Να σας πω γενικά ότι το έχω συμπαθήσει το κινητό. Το βλέπετε και στο χέρι μου. Η οθόνη του είναι LCD 3,5 ιντσών, ανάλυσης 800x480 pixels. Ο επεξεργαστής του είναι 600 MHz. Η μνήμη RAM 256 MB. Μικρή σίγουρα, όμως δεν έχει κάποια σημαντικά προβλήματα. Εγώ τουλάχιστον δεν παρατήρησα κάποια σημαντικά προβλήματα κατά τη χρήση του και το έχω φορτώσει με τουλάχιστον 20-25 εφαρμογές στη μνήμη του τηλεφώνου. Έχω κατεβάσει από το Android Market, θα το δείτε. Η κάμερα είναι 3,2 MP, δεν έχουμε κάποιο flash. Έχει Wi-Fi, GPS, Bluetooth και ραδιόφωνο FM. Βλέπουμε εδώ πέρα και κάποιες ασημή λεπτομέρειες. Εδώ είσοδος micro USB, έξοδος ακουστικών, πλήκτρο ενεργοποίησης, συν-πλήν. Ωραία. Να το δούμε και μέσα. Πλαστικό το καπάκι. Μπαταρία 1250 mAh. Μάθαμε να το λέμε σωστά. Εδώ πέρα το βλέπουμε μέσα. Έρχεται με κάρτα micro SD 2 GB. Έχω βάλει και τη SIM της Wind και το βλέπουμε εδώ πως είναι μέσα. Πάμε να το ενεργοποιήσουμε, παιδιά, και να ξεκινήσουμε να κάνουμε το hands-on μας. Από εδώ λοιπόν ανοίγει παρατεταμένα. Εμφανίζεται το λογότυπο του Android. Θα δούμε και σε πόση ώρα μπουτάρει. Εγώ, παιδιά, μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από το κινητό. 159 ευρώ κάνει αυτή τη στιγμή, σήμερα. Και είμαι ευχαριστημένος, μπορώ να πω, από χθες που το έχω στα χέρια μου. Εδώ πέρα τα πλήκτρα είναι hard keys. Hard, τα βλέπετε, δεν είναι αφής. Έχει αυτά τα τρία. Και κάνει προετοιμασία κάρτα SD και ξεκινάει. Το έχω βάλει και wallpaper από πίσω το γνωστό του Nexus. Να πω επίσης ότι το μεγαφωνάκι του που είναι εδώ πέρα είναι πάρα πολύ δυνατό. Ίσως προλάβουμε στο βίντεο να το ακούσουμε. Πραγματικά πάρα πολύ δυνατό το βιντεάκι. Το αυτού, το ηχιάκι. Θα δείτε, θα σας αρέσει πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκλείδωμα. Μπαίνουμε μέσα. Κεντρικές οθόνες εδώ. Να πω ότι είναι capacitive η οθόνη του και multitouch. Δεν θέλει δηλαδή πίεση, θέλει απλά ένα άγγιγμα. Πλήκτρο μενού έχουμε κανονικά live wallpapers που αρέσει σε πάρα πολλούς από εσάς και με ρωτάτε τα διάφορα κινητά Android αν έχουνε. Να, παιδιά, από την έκδοση 2.1 και πάνω έχουνε όλα. Ωραία. Πάμε να μπούμε μέσα στο μενού. Εδώ λοιπόν ξανά home και βλέπουμε ξανά μενού εδώ. Ομαλό το ρολάρισμα. Να πω ότι το έχω την κάρει σε εφαρμογές, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο. Έχω κατεβάσει καμιά 20 πρέπει, χθες το βράδυ από το Android Market. Shazam, Opera, όλα. Πάμε να μπούμε στις ρυθμίσεις.
εφαρμογές και τα λοιπά, ήχος εικόνα, να δούμε την ένταση που σας έλεγα για το μεγάφωνο, ίσως εδώ καλύτερα. Είναι δυνατό το ηχείο. Okay. Πάμε να δούμε και τη φωτεινότητα της οθόνης. Για να δω, να θυμηθώ που είναι. Εδώ είμαστε, αυτή τη στιγμή το έχω σε full φωτεινότητα. Υπάρχει φυσικά και η αυτόματη ρύθμιση. Ας μειώσω λίγο τη φωτεινότητα για να ξεχωρίζουν καλύτερα τα γράμματα στην κάμερα. Πάω λοιπόν πίσω, παιδιά. Ας ανοίξουμε χάρτες. Έχουμε multi-touch στους χάρτες. Φορτώνει. Τώρα έχω συνδεθεί εδώ πέρα στο Wi-Fi του σπιτιού. Βλέπουμε το multi-touch πώς γίνεται. Μια χαρά. Ωραία. Φεύγω λοιπόν από τους χάρτες. Μουσική. Πάμε στο να δούμε πώς γίνεται η πλοήγηση στο ίντερνετ. Να πω ότι η παιδιά δεν παίζει flash. Δεν είναι συμβατό. techblog.gr, μετάβαση, βιντεάκια YouTube και τέτοια παίζει μέσα. Αλλά flash δεν μπορείς να δεις και θα σας το δείξω ακριβώς τώρα. Λοιπόν, βλέπουμε πώς γίνεται και το ρολάρισμα μέσα στο όταν κάνουμε σερφάρισμα. Καλά πάει. Μου φαίνεται πάει μια χαρά. Τώρα που φορτώσα και πλήρωσε σελίδα. Και zoom in, zoom out. Θα το ήθελα λίγο πιο γρήγορο, δηλαδή πιο ακαριαίο, με μικρότερες κινήσεις να ζουμάρει περισσότερο. Βλέπετε θέλει αρκετό, αλλά τουλάχιστον δεν κολλάει, γίνεται κανονικά. Και βλέπουμε πάλι εδώ πέρα το ρολάρισμα, μια χαρά μου φαίνεται πηγαίνει. Ωπα, κατέβασα από πάνω το status. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποιο βιντεάκι. Παίζει κανονικά βιντεάκια YouTube. Να φορτώσει. Και κανονικά ανοίγει η εφαρμογή του YouTube. techblog.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο επεισόδιο για το hands-on βίντεο του Apple TV ημερολογίου. Μια χαρά, έτσι. Τσακ μπαμ. Χωρίς προβλήματα. Πίσω. Πίσω. Σε ό,τι αφορά το flash που σας είπα ότι δεν παίζει σε browser, να το δούμε λιγάκι μαζί, αν και δεν είναι και κάτι φοβερό. Εδώ πέρα αυτή η ιστοσελίδα έχει εδώ πέρα ένα flash. Δεν παίζει. Ok, no problem. Πάω πίσω. Κεντρικό μενού. Facebook, του έχω κατεβάσει εφαρμογούλες. Πιανάκι, multi-touch κανονικά. Πάμε να δούμε η κάμερα τι ρυθμίσεις έχει. Το πάτησα. Εντάξει, έκανε τώρα. Καθυστέρησε λίγο.
Μάλιστα, αυτές εδώ πέρα είναι οι ρυθμίσεις. Στη φωτογραφική μηχανή. Εδώ είμαστε στη βιντεοκάμερα. Ωραία. Για ξαναπάω εδώ. Θα δείξω και μια φωτογραφία. Τι κάνει αυτό? Α! Ζορίζεται λίγο η φωτογραφική. Ωραία. Να δούμε. Α, μάλλον εδώ πέρα δεν βλέπω κάτι. Ολοκλήρωση. Πάω πίσω. Να πάμε κανονικά. Βλέπετε, ενώ το μεταχειρίζομαι έτσι απότομα, νομίζω ανταποκρίνεται καλά. Και επαναλαμβάνω, έχω περάσει αρκετές εφαρμογούλες μέσα, ούτε κάποια ειδοποίηση ότι έχω ανεπαρκή μνήμη μου έχει βγάλει, ούτε οπότε, όπως το βλέπετε, έχει κάποιο θέμα να κολλάει. Λοιπόν, πάμε στη συλλογή μας. Οκ. Okay. Για να δούμε. Ωραία. Κανονικά και εδώ. Να, εδώ πέρα γίνεται καλύτερα το zoom in, zoom out. Έτσι θα το ήθελα και στον browser μέσα. Τόσο, δηλαδή με μικρότερη κίνηση να ζουμάρει περισσότερο. Πάντως, όπως βλέπουμε, όλα καλά. Κανένα πρόβλημα. Πλοήγηση και τα λοιπά, τηλέφωνο, εφαρμογούλα YouTube, εντάξει, τη βρείτε μέσα. Πρόσβαση σε χιλιάδες εφαρμογές στο Android Market, δωρεάν αυτές που είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα. Νομίζω η δωρεάν πρέπει να είναι γύρω στις 70.000 αυτή τη στιγμή. Χάρτες σας έδειξα. Αυτά, παιδιά. ZTE ή ZTE Blade, αποκλειστικά στη Wind, με λειτουργικό σύστημα Android 2.1. Θα αναβαθμιστεί σε Android 2.2 Froyo αρχές του 2011. Έτσι μας υποσχεθήκανε από τη Wind. Οθόνη 3,5 inches LCD, capacitive multitouch, επεξεργαστής 600 MHz, μνήμη RAM 256 MB, 3,2 MP κάμερα χωρίς flash, 1250 mAh μπαταρία, Wi-Fi, Bluetooth, GPS και ραδιόφωνο FM. Techblog.gr, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!